Ο κύριος Τάρτας είναι ο δικηγόρος του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή. Φίλος σας. Φίλος μου, καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από τη Χαλκίδα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για μας, διότι σαν το περασμένο Σάββατο, όπως σήμερα δηλαδή, πριν μάλιστα από λίγη ώρα, 8 παρα 10 το πρωί, ο Σάκης έπεφτε νεκρός με πάρα πάρα πολύ σκληρό τρόπο, σφαγιασμένος κυριολεκτικά από τα χέρια της συζύγου του, ενός φίλου του. Απλά να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή... Η γυναίκα αυτή κατέθεσε, λέει, με τέρας ψυχραιμίας, θα σας πω ότι από πληροφορίες που έχω, επειδή εμείς δεν ήμασταν μέσα την ώρα της απολογίας, όπως καταλαβαίνετε, από πληροφορίες που έχω, εξεπλάγησαν τόσο ο ανακριτής, όσο και όλοι οι παριστάμενοι, οι αστυνομικοί κλπ. Από τι? Από τον τρόπο που αντιμετώπισε την όλη τη διαδικασία, η συγκεκριμένη δράση της. Δηλαδή? Πραγματικά ήταν τόσο ψυχρή. Ήξερε ξεκάθαρα τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή από την ημέρα που ξεκίνησε, την ώρα που ξεκίνησε και πήγε στο σημείο και έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη, περίμενε δίπλα στο θύμα, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι θα πάει στον τη συλλάβουν, θα πάει στο δικαστήριο, θα πάει στην ανάκριση, θα προφυλακιστεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχει ρωτήσει και δικηγόρο τι συμβαίνει. Άρα ήταν αποφασισμένη να το κάνει αυτό, γιατί είχε και δύο μαχαίρια. Αν δεν έπιανε το ένα, πιάστηκε το άλλο. Παρότι το ήξερε και όντως. Παρότι το ήξερε, Γιώργο, και όντως είναι όπως τα λέει ο δικηγόρος, ο οποίος άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και αντιμετωπίζει αυτή την υπόθεση με πολύ σοβαρότητα, πήγε και το έκανε. Και όχι μόνο πήγε και το έκανε, όπως λέει ο δικηγόρος, έκατσε εκεί δίπλα, να την πιάσουν. Δεν ξέρω όλο αυτό, αν κρύβει μία ημονή ή υπήρχε κάτι άλλο. Ή κάτι άλλο. Ναι, όχι, κύριε Συνδικόρε. Είναι απολύτως ξεκάθαρο για μας πλέον. Ότι... Και αν μου δώσετε δύο λεπτά, ένα λεπτό, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ σκληρός, ξέρω. Θα μπορούσα να σας εξηγήσω τι είναι αυτό που όπλησε τελικά το χέρι της. Γιατί φαίνεται ότι, και αυτό πλέον το ομολογεί και η ίδια, φαίνεται ότι από την ημέρα που ο Σάκης ειδοποίησε το σύζυγό της ότι ενοχλείται από την συγκεκριμένη κυρία, ναι, φαίνεται από εκείνη την ημέρα ο Σάκης ότι υπέγραψε τη θανατική του καταδίκη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Έγινε στόχος. Διότι δηλαδή, από εκείνη την ημέρα. Στο παρελθόν είχε επιδείξει τέτοια επιθετική συμπεριφορά με κάποιο περιστατικό. Δεν, ποτέ. Κύριε Τσούκα, οι πληροφορίες μας λένε ποτέ σε τίποτα. Ναι, αλλά ακούσαμε σε προηγούμενα ρεπορτάζ, κύριε Τάρτα, ότι είχε επισκεφθεί το ζευγάρι εσάς για να σας συμβουλευτεί, να δείτε. Τέλος, το ζευγάρι. Αυτό από τι συνέβη για να ζητήσει τη δική σας συνδρομή. Γύρω στο τέλος του 2021. Και μάλιστα, ξέρετε, η ίδια η δράστη ομολογεί ότι είχε πει, επειδή την επικοινωνούσε με το θύμα, επειδή τον έπαιρνε τηλέφωνο, της είπε το θύμα ότι αν με ξαναενοχλήσεις θα πάω σε δικηγόρο. Η ίδια το λέει. Όπως και έγινε τότε. Αυτό το μίσος είχε μία ύφεση και μετά άρχισε πάλι. Να σας πω, κύριε Αυγία, φαίνεται από τότε που ειδοποιήθηκε ο σύζυγος, σε εμάς οι ενοχλήσεις σταμάτησαν. Μάλιστα. Όμως, από ό,τι λέει η ίδια και από ό,τι λένε και οι γονείς της, και μάλιστα on camera, ξεκίνησε ένας κύκλος βίας απέναντί της από τον σύζυγο. Α, μάλιστα. Και η ίδια το λέει ότι ξεκίνησε αυτός ο κύκλος βίας. Οι γονείς της, μάλιστα, σε ένα βίντεο που είδα, μιλάνε για μονίμως μαυρισμένα τα μάτια από το ξύλο, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, που είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε. Και αυτό ουσιαστικά παραμονή του φόνου, όπλησε και το χέρι της, γιατί η ίδια λέει ότι παραμονή του φόνου ξανατσακώθηκε με τον σύζυγό της και την έδιωξε και ο σύζυγος από το σπίτι, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Πέστε μου, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, έχει παιδιά, έχει... Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, παιδιά δεν έχει, γιατί ήταν φρεσκοπαντρεμένος. Ήταν μόλις τρία χρόνια παντρεμένος. Με τη σύζυγό του είχαν στήσει μια ολόκληρη επιχείρηση. Ξεκινήσαν από ένα μικρό μαγαζάκι που είχε ο πατέρας του ξυλουργείο και είχαν φτιάξει ολόκληρο εργοστάσιο. Ήταν τρομερός επαγγελματίας, σας το λέω, γιατί εγώ ο ίδιος ήμουν πελάτης του. Δεν ήμασταν απλά φίλοι, δηλαδή έφτιαξε, ας πούμε, τα σπίτια. Υπάρχει κάτι σε αυτό το θέμα. Υπάρχει κάτι, κύριε Συνήγορε, σε αυτό το θέμα που περιμένουμε να αποκαλυφθεί? Στιγμή, εμείς τη Δευτέρα θα πάμε να καταθέσουμε υπομνήματα για τους ανθρώπους που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και θα προτείνουμε συγκεκριμένους μάρτυρες, από τους οποίους θα προκύψει κιόλας ότι πραγματικά ο Σάκης φοβόταν για τη ζωή του τέλος 21 αρχές 22. Ως δικηγόρος, γιατί δεν του προτείνατε να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ώστε να προφυλάσετε αυτός ο άνθρωπος από την επιθετική διάθεση? Να σας πω κάτι.
Με προβλημάτισε και εμένα και αν θέλετε φέρω και, το φέρω και βαρέως, γιατί σκέφτομαι ότι αν είχα κάνει και κάτι διαφορετικό ενδεχομένως να είχαμε μια διαφορετική εξέλιξη. Όμως, από την ώρα που παρενέβη ο σύζυγός της, ναι, και σταμάτησαν οι οχλήσεις σε εμάς, δεν θα μπορούσα να καταστήσω. Πάμε στο ξύλο, την έκανε από τη λέει η οικογένεια. Δηλαδή, ούτε εκεί μίλησε κάποιος. Δηλαδή, δεν το είχε μάθει ο συνήγορος. Αυτό λέω. Έδερνε ο μεν, αλλά ναι, δεν το ξέρω ο συνήγορος. Εμείς πώς θα το ξέρουμε. Έτσι, όχι, λέω, δεν πώς... το ξέρατε εσείς. Η διαδικασία του γεγονότων πώς πάει. Οπότε τώρα... Εγώ αυτό που λέω είναι ότι τότε, επειδή σταμάτησαν οι οχλήσεις στο πρόσωπο το δικό μας, άρχισε μια ενδοοικογενειακή βία. Δεν μπορείς να καταθέσεις όταν δεν είναι συνεχής η οχλήσεις. Μάλιστα. Άρχισε ενδοοικογενειακή βία, για την οποία ενδοοικογενειακή βία θεώρησε η δράστης, η φερόμενος δράστης, γιατί είναι το δικαστήριο, ότι φταίει αυτός ο άνθρωπος, είπε κάποια πράγματα εκεί, ότι πριν κάποια χρόνια έγινε κάτι στο σπίτι, στον καναπέ που τη φίλησε. Το οποίο όμως δεν είναι αλήθεια, κύριε Καλιαχμένη, και συγγνώμη θα το πω έτσι, επειδή αυτό είναι γραμμένο στο υπόμνημα, σε υπόμνημα, ναι, δεν είναι τα λόγια της ίδιας, ναι, σε υπόμνημα που έχει συντάξει δικηγόρος, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δυσφημεί και συκοφαντεί το Σάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ουσιαστικά εκεί επιχειρείται μια δεύτερη δολοφονία, μάλιστα, του Σάκη. Η ηθική δολοφονία. Θέλουν να τον παρουσιάσουν ως τον άνθρωπο ο οποίος πήγε με τη σύζυγο του καλύτερου του φίλου, και αυτό είναι τραγικό πραγματικά. Είναι ανεπίτρεπτο. Η ύπαρξη αυτών των μηνυμάτων, κύριε Τάρτα. Τάρτης είναι, κύριε Τσουκαλή. Κύριε Τάρτη, η ύπαρξη των μηνυμάτων είναι αληθής ή είναι κάτι το οποίο εγώ, είναι. Εγώ έχω δει ένα. Δεν ξέρω τι θα βρεθεί από την έρευνα, γιατί αυτό μιλάμε για 3 χρόνια πίσω. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου ένα το οποίο έλεγε τότε το 21. Ή θα σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει καμία. Άλλα μηνύματα δεν έχω δει. Όμως υπάρχει μήνυμα, το οποίο πώς και αυτό όμως το είδα πρόσφατα μετά το συμβάν, δηλαδή μετά την δολοφονία. Ναι. Μήνυμα του Σάκη σε άτομο της εμπιστοσύνης του, που λέει ότι κινδυνεύει η ζωή του και φοβάται για τη ζωή του. Μάλιστα. Το είχατε όλα συζητήσει αυτό με το φίλο σας? Το είχαμε συζητήσει. Για το μήνυμα. Πώς το ερμήνευσε εκείνος το μήνυμα αυτό? Γιατί για να στείλει μια γυναίκα ένα μήνυμα έτσι, ή συμβαίνει κάτι, ή αιμονική. Αυτό που είχε δεχτεί ο ίδιος το μήνυμα, το «Ή θα σε έχω εγώ, δεν σε έχει καμία», αυτό το είχαμε συζητήσει. Το άλλο μήνυμα που έστειλε, που έλεγε ότι φοβάται για τη ζωή του, δεν το ήξερα καν. Το έμαθα μετά το θάνατο. Μάλιστα. Ήρθε το άτομο το οποίο το έχει δεχτεί και μου το είπε. Και του μου το έδειξε κιόλας. Δηλαδή θα το καταθέσουμε και στον κύριο ανακριτή. Τότε το άλλο μήνυμα το είχαμε συζητήσει. Δεν το είχαμε πάρει πολύ σοβαρά. Ούτε εγώ. Αυτό φοβόταν περισσότερο, ούτε η σύζυγός του, οφείλω να σας πω, γιατί ήταν και εκείνη στο γραφείο μου. Δεν το είχαμε πάρει σοβαρά. Ξέρετε, πολλές φορές ακούς από κάποιον να λέει θα σκοτώσω ή τέτοιου είδους φράσεις. Η απορία, ξέρετε ποια είναι? Γιατί στέλνει μια γυναίκα, ξύπνησε ένα πρωί και στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιον άντρα και του λέει ή θα σε εγώ ή θα σε έχει κανένας άλλος? Κάπου δεν κολλάει κάτι. Δεν είναι ένα μήνυμα, επιτρέψτε μου. Δεν είναι ένα μήνυμα που ξύπνησε ένα πρωί. Οι οχλήσεις σε εκείνο το σημείο ήταν συνεχείς. Λοιπόν, έχουμε... Επιτρέψτε μου να πω. Πάντως, εκεί που την εξέτασαν, είπαν ότι είχε συγκροτημένο. Λοιπόν, έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Η ευπρέπεια του λόγου σας είναι αυτό που τελικώς μένει σε αυτή την πίκρα αυτή της ιστορίας. Εμείς προσπαθήσαμε, εγώ και ο κύριος Κοντσιλίδης, ο συνήγορος της κατηγορίας, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους, γιατί υπάρχουν και εκτός από τους συγγενείς του θύματος, υπάρχουν και δύο παιδιά της δράστης. Δεν μπήκατε στη δυνατότητα, το χαλάσαμε στο τέλος. Δώστε μου μια ευκαιρία να πω μόνο κάτι που είναι άσχετο με την υπόθεση, αλλά σας άκουσα προηγουμένως, επειδή έχω γεννηθεί στη Γερμανία και έχω μεγαλώσει στη Γερμανία. Ήρθα 18 χρονών στην πατρίδα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση η επιστολική ψήφος. Πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση. Για μας που... Σας ευχαριστώ. Για μας που μεγαλώσαμε εκεί, σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικά τρομερό μέσο.